Ως εργατικό κέντρο Λαβρίου Ανατολικής Αττικής εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους υγειονομικούς, σε όλο το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, στους γιατρούς, αλλά και στους καθαριστές για τη μάχη που δίνουν αυτές τις μέρες ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης της τωρινής αλλά και των προηγούμενων, στην υποβάθμιση, ενάντια στην υποβάθμιση της υγείας των εργαζόμενων και του λαού. Είμαστε δίπλα τους, αγωνιζόμαστε, σπάμε τη σιωπή μας, μένουμε δυνατοί, γιατί σήμερα αλλά και αύριο χρειάζεται η εργατική τάξη να είναι δυνατή για να μπορέσει να αντιπαλέψει αυτά τα σχέδια που ετοιμάζουν και που φαίνεται ξεκάθαρα ποιον πάνε να εξυπηρετήσουν. Ξέρετε, σαν κοινωνία τοπική, εδώ στο Λαύριο, το κέντρο υγείας είναι πάντα κοντά στους κατοίκους. Είναι εδώ 24 ώρες 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, να περιφθάνει όποιον έχει ανάγκη, είτε σε τακτική είτε σε επίγουσα βάση. Αλλά το μόνιμο παράπονό μας είναι η υποστελέχωσή τους σε γιατρούς. Αυτό, αν μπορείτε να απαιτήσετε κι εσείς από τη μεριά σας, πάντα το ιατρικό προσωπικό είναι ανεπαρκές. Οι ευημερίες είναι πολλές, προσπαθούμε το καλύτερο, υπερβάλλουμε πολλές φορές σε αυτό. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Κέντρο Υγείας Χαλιμπίων ή Σαρονικού, όπως λέγεται πλέον με τις νέες ονομασίες που έχουν πάρει, για να δώσουμε και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο υγειονομικό προσωπικό της χώρας στα πλαίσια της πανελλαδικής δράσης που έχει καλέσει η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Είμαστε στο πλάι τους, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και στέλνουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας. Και φυσικά καλούμε την κυβέρνηση να πάρει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να στελεχωθεί άμεσα οι δομές υγείας στην χώρα μας, γιατί οι δομές υγείας το προηγούμενο διάστημα έχουν ελλείψεις που ξεπερνούν τους 30.000 προσωπικό και αυτά σε καιρούς που δεν υπήρχε πανδημία. Καταλαβαίνετε ότι τώρα μέσα στην πανδημία αυτές οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί. Καλούμε άμεσα την κυβέρνηση να πάρει τα μέτρα αυτά, να αναλάβει την συλλογική ευθύνη που έχει και να μην καλεί μόνο στην ατομική ευθύνη, να παρθούν μέτρα ατομικής ευθύνης και να ρίχνει τον μπαλάκι συνεχώς στους εργαζόμενους και στο λαό. Είμαστε εδώ και δίνουμε δύναμη, σπάμε τη σιωπή, φοροδοφωνάζουμε μαζί με το υγειονομικό τώρα προσλήψεις άμεσου νοσηλευτικού προσωπικού μόνιμου σε όλη τη χώρα, να δοθούν άμεσα τα μέτρα προστασίας για το υγειονομικό προσωπικό, να ανοίξουν ΜΕΘ αυτές που χρειάζονται και που είναι αναγκαίες με βάση τον πληθυσμό της χώρας και όχι να νοικιάζονται οι ΜΕΘ από τον ιδιωτικό τομέα, να γίνει άμεσα επίταξη των ιδιωτικών δομών και των ιδιωτικών γιατρών, ώστε να δοθεί λύση σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα μας. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών για τη σημερινή μέρα πανελλαδικής δράσης, βρισκόμαστε σήμερα στο Κέντρο Υγείας στη Ραφίνα. Στηρίζουμε με αυτόν τον τρόπο τους υγειονομικούς που κάθε μέρα δίνουν τη μάχη στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά μας, τα δίκαια αιτήματά τους για την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, υγειονομικού προσωπικού όλων των υπηκοντήτων, για την άμεση επίταξη όλων των δομών και του προσωπικού του ιδιωτικού τομέα και ένταξής τους στο κεντρικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, για μέτρα ατομικής προστασίας σε όλο το υγειονομικό προσωπικό. Παράλληλα, απαιτούμε τα κέντρα υγείας να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό, να λειτουργούν όλο το 24ωρο και αναδεικνύουμε την ανάγκη για δημιουργία γενικού δημόσιου νοσοκομείου στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, που κρίνεται όσο περνάει ο καιρός περισσότερο αναγκαίο.